Για μέχρι τέλος του Δεκέμβρη έχουμε αρκετούς φόρους που θα πρέπει να τακτοποιήσουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε την τρίτη δόση του ένφια που λύγει τέλος του μήνα. Έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία με τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι μας καθημερινά, οι φορολογούμενοι είτε έχουν δύο επιλογές, είτε να ταξοφυλήσουν εφάπαξ ή να καταθέσουν πινακίδες. Και βεβαίως και τρίτη επιλογή που έχουν είναι να χρεώσουν την πιστωτική τους κάρτα με το ποσό το οποίο οφείλουν και να ταξοφυλήσουν σε δόσεις. Κάποια πιστωτικά ιδρύματα το κάνουν σε 10 ή ακόμα και σε 12 άτοκες δόσεις. Πάντως αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί τελικά πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα έχουν καταθέσει πινακίδες στα τελευταία χρόνια και το κράτος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποφασίζει να χάσει τόσα χρήματα και να έχουμε εγκατελειμμένα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους. Το κράτος οδηγείται σε αυτή την επιλογή διότι έχει αργοπορήσει πάρα πολύ από ό,τι ξέρουμε, έχει στερήσει φορολογικών εσόδων. Αποφάσισε να αυξήσει τα τέλη κυκλοφορίας για εφέτος, όπως επίσης και να μειώσει ένα παράδειγμα την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και από εκεί χάνει λεφτά βεβαίως, γιατί όπως γνωρίζουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης 50% των φορολογουμένων φέτος κοπήκανε σε σχέση με πέρυσι. Πάντως όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, είναι πάρα πολύ αυξημένα, ακόμα και για οχήματα τα οποία έχουν μειωμένες εκπομπές ρήπων. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι μαζικά οι περισσότεροι φορολογούμενοι και πολίτες σπέβδουν στις εφορίες για κατάθεση πινακίδων, για απόσυρση και ούτω καθεξής. Ακούστηκαν σκέψεις για μείωση των τελών κυκλοφορίας, όμως με ταυτόχρονα μεγάλη αύξηση της φορολογίας του πετρέλαιου, ώστε να φορολογείται αυτός που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Ναι, ακόμα βρίσκεται, είναι σε σκέψη του Υπουργείου. Δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε από 1η-1η του 2016. Περιμένουμε διάφορες εξελίξεις και νέα μέτρα για το 2016. Δεν μας έχουν συνηθίσει πάντως να παίρνουν μέτρα. Δεν μας έχουν συνηθίσει να τα αφήνουν να χρησιμοποιούν τα μέτρα που έχουν πάρει προηγούμενοι για να μην συγκρούονται. Σωστά, πολύ σωστά αυτό. Βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι ναι, σαν να λέμε το φαγητό με κάπως σερβιρισμένο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ακόμα βέβαια δυσβάστακτα μέτρα, ομολογούμε σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε με τα τέλη κυκλοφορίας από το νέο χρόνο τι θα γίνει. Βεβαίως οι πολίτες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αν δεν εξοπλίσουν τα τέλη κυκλοφορίας τους, επιβαρύνονται εις διπλούν. Εις διπλούν κατευθείαν, δηλαδή άμα χάσουν την προθεσμία. Κατευθείαν. Ο 1η-1η-16 διπλασιάζονται. Δεν είναι δηλαδή όπως άλλα στην εφορία 1-3-4%, είναι διπλάσιο. Όχι, αυτά αφορά άλλα χρέη που έχουν κάποιοι οφειλές, ας πούμε, όπως π.χ. ο ένφια, αν δεν το πληρώσει κάποιος την ώρα του, πως αυξάνεται με 0,75% επιβάρυνση. Ενώ εδώ έχουμε διπλασιασμό. Ενώ εδώ έχουμε αυτόματα διπλασιασμό. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά τα χρέη μας για τα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης έχουμε το ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί αφορά μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε κάποιες δόσεις οι οποίες μικρές δόσεις που μπορεί να είναι ληξεπρόθεσμες πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτές άμεσα διότι από το νέο μήνα, από το νέο έτος, από το Γενάρη και μετά υπάρχει κίνδυνος για κάποιον ο οποίος έχει ληξεπρόθεσμη οφειλή και έχει μπει ήδη σε ρύθμιση και δεν την τακτοποιήσει. Αυτομάτως το Υπουργείο θα την πετάξει έξω και από τη ρύθμιση και θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι ακούσαμε για τις 100 δόσεις, μια καινούργια για όσους χάσανε τις προθεσμίες, ότι υπάρχει κάποια βελτίωση. Τι ακριβώς γίνεται? Όσον αφορά τις 100 δόσεις... Κάποιοι που είχαν ενταχθεί και τη χάσανε τη ρύθμιση, ότι κάποιες... Όχι, αυτό που είχε γίνει, αυτό που είχε πει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι από τις 15 Δεκεμβρίου όποιες δόσεις δεν ρυθμιστούν και είναι ληξεπρόθεσμες και ήδη κάποιος που έχει μπει σε ρύθμιση, αυτομάτως και δεν τακτοποιήσει σε 30 ημέρες, αυτομάτως θα τον πετάει έξω από την ρύθμιση αυτή. Αυτό που έχει γίνει επίσης είναι ότι έχουν μπει επιπλέον επιβαρύνσεις για όσους χρωστούσαν και μικρότερα ποσά κάτω των 5.000 ευρώ. Γνωρίζαμε ότι πάνω από τα 5.000 υπήρξε επιβάρυνση το 8%. Βεβαίως υπάρχει και επιβάρυνση για μικρά ποσά. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ρύθμισή μας και τα νέα μας χρέη τα οποία καθιστούνται ληξεπρόθεσμα. Τι να πρωτοπληρώσουμε όμως? Βγαίνει τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, τα τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας, να θυμίσουμε επίσης και εδώ και κάτι άλλο. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι όσοι έχουν ανενεργά μπλοκάκια και ατομικές επιχειρήσεις και επιτιδευματίες μπορούν με βάση τον νέο νόμο που εισήγαγε προχθές το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσαν να το κάνουν εκπρόθεσμα χωρίς επιβάρυνση ούτε ασφαλιστικές εισφορές. Μπορούν να γλιτώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, να γλιτώσουν και το τέλος επιτιδεύματος εάν κάνουν εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών μέχρι και 31 Γενάρη. Πήρε παράταση για ένα μήνα, ήταν μέχρι τέλος του Δεκέμβρη αυτό. Η εκπρόθεσμη διακοπή πάει τώρα μέχρι τέλος του Ιανουαρίου. Εγώ βλέπω ότι αντί να βοηθούνται αυτοί που καταφέρουν να κρατάνε με νύχια και με δόντια την επιχείρησή τους, βοηθούνται αυτοί που κλείνουν.
Τελικά μάλλον... Παρατηρούμε πάρα πολλές διακοπές, ειδικά μικρών επιχειρήσεων, αυτές τις περιόδους. Είναι πολλά τα βάρη. Γιατί είναι τα τέλη επιτιδεύματος. Τέλη επιτιδεύματος, ασφαλιστικές εισφορές. Είναι πάρα πολλά βάρη. Κάποιος δεν μπορεί εύκολα να προσλάβει και κάποιον υπάλληλο, γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλούς ανέργους. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η οικονομία κινείται με τους μισθούς και τις συντάξεις, κατά ψέματα, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως είναι η Κόρινθος. Αναμένουμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος. Περιμένουμε να δώσει χρήμα. Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ακριβώς. Για τα δώρα φύγανε ήδη. Τα δώρα φύγανε. Τελείωσε και η προθεσμία για το δώρο από χτες. Ναι. Οπότε είπαμε, ΦΠΑ μεγάλων επιχειρήσεων τέλος του μήνα. Προσοχή. Τέλη κυκλοφορίας επίσης προσοχή τέλος του μήνα. Τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Τυχόν νέες οφειλές που έχουν γεννηθεί μαζί με τις ίδιες ρυθμίσεις που έχουμε. Εάν δεν τακτοποιηθούν, υπάρχει κίνδυνος να μας πετάξουν από τη ρύθμισή μας. Και να τονίσουμε επίσης και οι τροποποιητικές δηλώσεις ε9 των περιουσιακών μας στοιχείων λήγουν και αυτές μέχρι τέλους του μήνα αυτού. Οπότε έχουμε αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις και βάρη στο κεφάλι μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και να τονίσουμε επίσης όσον αφορά και την εκπρόθεση διακοπή εργασιών, δεν πάει να πει κάποιος ότι εγώ π.χ. θέλω να διακόψω την επιχείρησή μου μέσω στο 15, δεν θα μου επιβληθεί πρόστιμο εάν. Όμως είχαν ενεργό μπλοκάκι. Εμείς είμαστε αυτοί που προσπαθούμε, μήπως καταφέρουν να κόψουν κάτι σε αυτό το μπλοκάκι. Να τονίσουμε εδώ και το ενδιαφέρει τον κόσμο. Κάποιος ο οποίος είχε ένα ενεργό μπλοκάκι και δεν λειτουργούσε από το 2012 και μετά, μπορεί τώρα, μέχρι και τέλος του Γενάρη του 2016, να το κάνει εκπρόθεσμα και να γλιτώσει και το τέλος επιτιδεύματος και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Να τονίσουμε ιδιαιτέρως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα περιμένουμε για τους αγρότες το Γενάρη. Επίσης έχουμε παράταση όσον αφορά συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν επιχειρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων, των ΜΜΕ, μέχρι τέλος Γενάρη, πήγε και αυτό, για τυχόν αποκλίσεις που έχουν ήδη γίνει. Έχουμε χρόνο από Γενάρη να τα πούμε. Καλή χρονιά λοιπόν. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους, έχουμε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, να είμαστε πάντα υγιείς, να έχουμε κουράγιο, ελπίδα και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.